Βλέπεις. Μπαλωμένη είναι. Καριδότσικλα. Δίνουν καριδότσικλα. Τώρα άμα να ανοίξουν μπορεί να έχει κι άλλες από κάτω. Τι να σου πω τώρα. Ότι στην αχωριά με μια. Για τους ανθρώπους αυτοί που βγαίνουν, εκλούγονται. Απ' την άλλη λες, και που, τι θα κάνει, και εμείς το ίδιο θα κάνουμε στις θέσεις. Το ίδιο θα κάνουμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Όταν τον ακούς και φωνάζεις βοήθεια, τι θα κάνεις, θα τον αφήσεις. Δεν μπορείς να τον αφήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Την εκείνη ώρα δεν σκέφτεσαι τίποτα πλην από το να σώξεις τον άνθρωπο αυτόν. Ανεξαιρέτου υπηκότητας και ανεξαιρέτου το τι έχει κάνει. Σκέφτεσαι μόνο να βοηθήσεις και να σώξεις αυτόν τον άνθρωπο που σου ζητάει την βοήθεια. Και ευτυχώς που ξέρουμε εκεί μπάνιο. Αυτοί που δεν ξέρουν, θα σας πετάξω ένα σωσίβιο μέσα να δεις πόσο θα κρατηθεί πάνω στο νερό. Αν στο ρίξω τώρα τούτο το σωσίβιο εδώ πέρα μέσα στη θάλασσα, ξέρεις πόσα κιλά θα στο βγάλω. Θες να πεις ότι αυτό δεν κάνει τίποτα? Απολύτως τίποτα, ίσα ίσα τους βοηθάει να πάνε στον πάτο. Έχει πάρα πολλά σωσίβια που είναι μόλις τα μαζεύουν μέσα από τη θάλασσα και αυτά, δεν σηκώνονται με τίποτα. Πάτε και λέγω. Αυτό θα ήταν πρόσφερο ξύλι εδώ πάνω. Αντίστοιχα, είσαι... Απλά μην το στενέψεις τόσο πολύ. Μάλλον εγώ αυτό βλέπω. Ρώσσα. Devi averle. Ma non ce l'ha. Non ce l'ha, non ce l'ha. Have you been here many days? First day. What do you feel about the situation, about what you photographed, what you experienced? It's very hard. It's very hard. Because you see people like in the water. I know. Και αυτή που σκέφτομαι. Αυτές. Μια χαρά. Εφούσκος έτσι. Κάτσε να συνειδημώσω λίγα γιατί δεν φουσκούν. Σε δυο λεφτά είναι η κακάτσι. Εδώ δεν κάνει αυτή για τέτοια. Κάνει. Αφού κουλά. Για λάστιχο δεν κάνει. Αφού κουλά. Δεν κάνει για λάστιχο. Ξεκουλά. Πάτσε ένα καρφία. Οχ. Λάστιχο θέλω. Σιγά σιγά θα το βάλουμε κι αυτό. Έχω πάρκα ψαρεύω. Έχω δει και άνθρωπο με το σωσίβιο, ξέρω εγώ, να προσπαθεί να κολυμπήσει να βγει απέναντι. Μισάνυχτα τον βρήκα, τον έβγαλα έξω, ματωμένα τα χέρια του τη προσπάθεια. Χαμό γιατί. Και ο γιος θέλουν να ζήσουν. Αυτοί προσπαθούν να ζήσουν πια. Δεν τη δουλειά σε τίποτα. Προσπαθούν να φύγουν. Καμιά φορά σκέφτομαι πώς σκέφτονται αυτοί. Αυτοί τώρα πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Τα αφήνουν όλα πίσω, παίζουν μια βάρκα, μια τσάντα και φεύγουν. Άλλοι με προσπαθούν να κατεβούν, ξέρω εγώ, στην πόλη κάτω με πατηρίτσες, με καλοτσάκια. Εντάξει, και εδώ πέρα και οι ντόπιοι, ξέρω εγώ, εντάξει, δυσκολεύονται και οι ντόπιοι με αυτά, ξέρω εγώ. Χάσαν τα εισοδήματά τους, ξέρω εγώ, από τον τουρισμό για αυτά. Αλλά και αυτοί έχουν πιο πολύ δίκιο, προσπαθούν να ζήσουν. Είναι πιο επίγον για αυτούς. Δεν τους έχει μείνει τίποτα να κάνουν. Το μόνο πράγμα είναι να φύγουν, ξέρω εγώ. Κάποτε φεύγουμε και εμείς, ξέρω εγώ, με πρόσφυγες μας, και εμείς κάποτε πρόσφυγες μας. Και τώρα αυτοί έχω δει μέσα στη θάλασσα, ξέρω εγώ, πολλοί να τους σταματήσουν, ρίχνουν, δεν σταματάνε. Μπαίνει μπροστά το λιμενικό, πολεμάνε να φύγουν, δεν τους κάνεις πνίξεις, δεν σταματούν. Όχι να τους κάνεις αυτό, αφού στις αρχές πηδούσαν τα παιδιά μέσα στη θάλασσα που τους σταματούσαν, για να γίνει διάσωση, ξέρω εγώ, και τους βγάλουν έξω. Χτες τραβούσαμε μια βάρκα έξω, ξέρω εγώ, και βγήκαμε πιο νωρίς, είμαστε στα καλαμάρια και φύγαμε. Ήτανε μέσα και τους βγήκε η μηχανία. Βγήκε, δεν τη βιδώσανε καλά και την χάσανε, έφυγε η μηχανία. Στραβούσαμε, μέσα γεμάτο νερό το φουσκωτό, δηλαδή το φουσκωτό αυτό παίρνει, ξέρω εγώ, 30 άτομα και είναι μέσα 50. Μέχρι, δηλαδή το φουσκωτό είναι τόσο τα μπαλόνια, το νερό ξύχε τόσο το φουσκωτό απ' έξω. Ξεφορτώσαμε λίγο κόσμο και το τραβούσαμε να το βγάλουμε. Α, έβαλες λίγο κόσμο στη βάρκα σου. Ναι, ήταν και άλλες βάρκες μαζευτήκανε. Σύρι. Γυναίκες και παιδιά. Τώρα βγαίνουν πολλές γυναίκες και παιδιά. Πολλά παιδιά. Ένας λέει που τον έδωσε. Πήγε κοντά να βοηθήσει που βγαίναν έξω. Του δώσανε ένα παιδί και δεν το παίρνανε και πίσω.
έκανα κάνω όλη την παλαβή, ξέρω εγώ. Μπάς και το καρτίσεις, κανένας βρει καλύτερη ζωή, ξέρω εγώ. Είναι απελπισία αυτό, δεν είναι. Δικό σου είναι το μαγαζί, ε. Ναι. Είσαι ακριβώς στο κέντρο... Στο μάτι του Κυκλώνα. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε πιο κόσμια και πιο ανθρώπινα. Σε αυτή τη στιγμή μπορούμε. Το μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει. Uh-huh. Πώς θα κινηθεί ο τουρισμός. Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι καλό. Μετά από αυτό όλο. Ναι. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Για την ώρα εντάξει, το παλεύουμε. Είναι τα παιδιά εδώ, οι συνάδελφοί σου, οι δημοσιογράφοι, η ΜΚΟ. Εντάξει, κινείται. Σε έχει επηρεάσει... Στην αρχή ναι. Στο μέσο της σεζόν ναι, είχαμε ακυρώσεις. Α, έχεις και δωμάτια. Δωμάτια, ναι. Ήταν λόγω ψυχολογίας των πελατών. Δηλαδή δεν θέλουν να βλέπουν αυτή την κατάσταση. Όχι ότι... Θέλουν να έρθουν διακοπές, να κάνουν διακοπές. Όχι να βλέπουν αυτή τη μιζέρια, αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Είναι κατά εκατοντάδες βγαίνουν. Δεν είναι μία βάρκα τώρα και τελειώσαμε αύριο πάλι. Είναι πάρα πολλές. Είναι μεγάλη ροή. Είναι απίστευτο. Ήρθε μέρα που βγήκαν πάνω από 2-3 χιλιάδες κόσμος. Σε αυτή την ακτογραμμή εδώ, στα 2 χιλιόμετρα. Εσύ πώς νιώθεις όταν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα, όταν τους βλέπεις να βγουν έξω? Όπως όλοι οι άνθρωποι. Λυπόμαστε πολύ. Να μην φτάσουμε κι εμείς σε αυτή την κατάσταση. Να σηκωθείς ένα ωραίο πρωί και να φύγεις από εκεί που μεγάλωσες και που έζησες για να τα φύγεις όλα. Και να πας πού? Στο άγνωστο. Δεν είναι κάτι το ωραίο. Έχετε και εμπειρία εσείς εδώ στη Λέσβο από προσφυγιά. Έχουμε ζει στο πιτσί μας. Βέβαια, αφού οι παππούδες μας και αυτοί δεν το περάσαν αυτό με τη μικρασιατική καταστροφή. Το 60% του πληθυσμού του νησιού ήταν μικρασιάτες. Το ίδιο πράγμα δεν έγινε, ανταλλαγή πληθυσμών. Και ένας λόγος παραπάνω. Τι θα αισθανθείς, άνθρωποι είναι. Τι, εδώ σου φάει η γάτα, σου πεθαίνει ο σκύλος σου και ένα μήνα κλαις. Το πνίγει και όχι να... μουράκι ενώ χρονό. Εντάξει, τώρα μικρά παιδιά... Και το εγγόνι μας, του ίδιου, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι κρίμα αυτά τα παιδάκια τώρα με στο κρύο. Γιατί τώρα θα ξεκινήσει ο χειμώνας, είναι δύσκολο. Τι χρωστάν τα μωρά. Αρρωστημένη κατάσταση. Κρίμα, κρίμα. Η δουλειά δεν σταματά. Τα άκουγα ρε φίλε αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό που είδα σήμερα είναι πραγματικά απίστευτο. Αν δεν το ζήσεις, αν δεν το δεις, ό,τι και να σου λένε δεν θα το πιστέψεις. Δηλαδή δεν σου περνάει στην ψυχολογία σου. Πρέπει να το δεις για να καταλάβεις τι γίνεται. Σου χαλάει την ψυχολογία. Είναι αυτό που λέγαμε, ο πελάτης όταν θα έρθει εδώ να κάνει διακοπές, έρθει για διακοπές, να ξεκουραστεί. Βλέποντας αυτή την κατάσταση δεν ξεκουράζεται, κουράζεται περισσότερο, ψυχολογικά. Και δεν του βγαίνει. Βέβαια, εδώ μένουν οι γονείς μου εδώ στην επιχείρηση, εγώ μένω στο χωριό κάτω. Mm. Αλλά είμαστε στην τζίτα, είναι τα τηλέφωνα. Άμα γίνει κάτι, ξυπνάμε, έλα. Να δούμε. Να βοηθήσουμε. Τώρα το βράδυ, όταν βγαίνουν οι βάρκες, που είναι σκοτεινά, τα παιδάκια, τα μικρά, πέφτουν στη θάλασσα, βρέχονται, κρυώνουν. Εκεί είναι λίγο που σπάζεσαι, που σου χαλάει πολύ η ψυχολογία και στρεσάρεις. Την ημέρα, εντάξει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Είναι και η ΜΚΟ, οργανωμένα κάπως, τους βοηθάνε. Το βράδυ όμως, σκάσε τώρα μια βάρκα εδώ 12 ώρα το βράδυ, τι θα κάνεις? Ό,τι και έχεις και δεν έχεις, θα το δώσεις να το φορέσουν. Και άντε, το κάνεις μία φορά, το κάνεις δύο, το κάνεις τρεις, πόσο θα αντέξεις να το κάνεις? Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι. Να το αντιμετωπίζουμε ανθρώπινα και ψύχρεμα. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Θα δούμε. Θα το παλέψουμε. Έλληνες είμαστε και φημιζόμαστε για τη φιλοξενία μας και για τα καλά μας. Αυτό θέλω να πιστεύω και το πιστεύω και φαίνεται μπροστά έξω αυτό. Ναι, ο κόσμος το έχει αντιμετωπίσει πολύ ψύχρεμα. Γιατί δεν είναι 100-200, είναι χιλιάδες κόσμος. Και είναι επί καθημερινής βάσεως αυτό. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι. Ειδικά αυτό, από τον Αύγουστο μέχρι τώρα, μέχρι το πριν μια εβδομάδα, η ροή ήταν κάθε μέρα και αυξηνόμενη. Κάθε μέρα αυξάνεται. Η 10-15, η 15-17, 20-30. Είναι δύσκολο. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Τώρα πηγαίνουν σε ένα σημείο που βγαίνουν εκεί, ναι. Τον πλάτανο. Ναι. Και τους μαζεύουν με τα πουλμανάκια
Και τους πάνε πάνω στο γηπεδάκι, πάνω από τη σκάλα. Πάνω από τη σκάλα, ναι, με τόλ μεγάλα, ωραία, περιμένουν τα πούλμαν εκεί και τους παίρνουν με τη λίγη. Στη σκάλα είμαι, αλλά μένουμε Αθήνα. Άρα θα φύγουμε και εμείς την Κυριακή. Αλλά άλλο το καλοκαίρι περάσαμε, ήταν πιο άσχημα τα πράγματα. Δεν ήταν η ΜΚΟ εδώ, δεν ήταν οι οργανώσεις αυτές να τους... Ό,τι έκανε ο κόσμος εδώ. Και ακόμα δηλαδή βοηθάνε. Και ακόμα βοηθάνε. Να, χτες 4 βάρκες ήρθαν γεμάτες με παιδιά. Με μετανάστες, γεμάτοι. Είχαν μείνει μεσοπέλαγα. Πώς νιώθετε εσείς που τα βλέπετε? Ένα ψυχοπλάκωμα συνέχεια, με βλέπεις και προπαντός τη νύχτα. Προπαντός νύχτα. Αλλά τώρα τι θα γίνει το χειμώνα? Που τους στέλνουν και μέσα στο βοριά και μέσα στο... Τι θα γίνει? Είναι... Τώρα τους στέλνουν νύχτα, δεν ξέρω γιατί, νύχτα τους στέλνουν. Αλλά βοηθάνε και εδώ οι ψαράδες πολύ βοηθάνε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ τους βοηθάνε. Παππού! Να μην σας κρατάω. Άλλοι βρεγμένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι με ωρό, άλλοι με... Είδαμε καταστάσεις πολλές. Να, αυτές τις βάρκες οι μεγάλες, ήρθε μια νύχτα, δηλαδή την τράβηκε, δικό μας καεί και από εδώ. Ήταν όλο μωρά μέσα. Όλο μωρά, μια μάνα και ο οδηγός. Μετά από μισή ώρα ήρθαν οι μανάδες με τους πατεράδες και να γίνεται εδώ ένας χαμός. Ένας χαμός, να ψάχνουν να βρουν τα μωρά τους, να βρουν οι γυναίκες. Ένας χαμός γινόταν. Ένας χαμός. Αλλά τρέχει το χωριό, βοηθάει. Να αντίσουν τα μικρά, να τα περιποιηθούν. Να τα... Χθες πόση θάλασσα είχε και ήταν μουσκεμα, ήρθαν όλοι. Όλοι μουσκεμα. Φαντάσου τώρα να έχει κύματα μεγάλα και να έχει φουρτούνα και να τους χαλάει η μηχανή μεσοπέλαγα. Να, και χθες το παιδάκι που πήγε ήταν 70 άτομα, λέγει, μέσα. 70 άτομα. Μόλις έφτασε κοντά το λιμενικό, θέλαν όλοι να μπουν μέσα, όλοι. Ο ένας πάταγε πάνω στον άλλον. Δεν υπολογίζω τίποτα. Ως όσον εαυτόν σωθεί το. Ως όσον εαυτόν σωθεί το. Πιστεύω του χρόνου να είμαστε πιο ήρεμα τα πράγματα. Να, και τα μικρά ρωτάνε γιατί βγαίνουν, γιατί έρχονται, γιατί πρέπει να τους εξηγείς, ας πούμε. Τι γίνεται στην πατρίδα τους, τι γίνεται πόλεμος, τους διώχνουν από τα σπίτια τους, τα γκρεμίζουν τα σπίτια τους, δεν έχουν που να μείνουν και έρχονται εδώ για καλύτερα. Τι να τους πεις, κάνουν ερωτήσεις που πρέπει να ξέρεις κιόλας να απαντάς. Δύσκολες. Γεια σας, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ποια είναι η Χίνα? Α, εδώ την έχουμε για το λιμάνι. Σαν φυλακά. Ναι, έχουμε και δύο πάπιες. Οι πάπιες είναι μέσα τώρα. Α, τα χάλια μας. Καθημερινώς, μέρα νύχτα, μαζεύουμε 1.000, 2.000, 3.000 άτομα. Βγαίνουν. Και πού θα πάει αυτός ο κόσμος, κανείς δεν ξέρει. Πώς νιώθετε εσείς? Πολύ άσχημα. Γιατί μετά, έχει 5 φράγκα τώρα που έρχεται. Μετά όταν τα αυτοδουλειές δεν έχει, δεν έχει για τσέλι. Αυτοί τόσες χιλιάδες άτομα, τι θα κάνουν? Θα πιάσουν να κλέβουν, να σκοτώνουν, να βιάζουν. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Όλο η πιο πολλή είναι νεολαία. Ένα 90% είναι νεολαία. Τι θα κάνει αυτή η νεολαία, άμα δεν έχει να φάει και την κόψει πίνα? Δεν θα πηγαίνει στα σπίτια να πατούν τα σπίτια, στα μαγαζιά να κλέβουν, να αρμάζουν. Αυτό φοβάστε, Αυτό ακριβώς, αυτό φοβούμαστε. Γιατί είναι πολλές χιλιάδες άτομα. Εδώ πέρα έχουν βγει μέχρι 4.000 άτομα. Να, από εδώ, από τις δυο πέτρες μέχρι το φάρο εδώ. Ήρθε τη μερόνυχτο που έχουν βγει μέχρι 4.000 άτομα. Όλα αυτά τα παιδάκια του νέου. Όλα.
Και δεν είναι μια μέρα, είναι καθημερινός. Από 1000 άτομα, 2000, 3000. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος, πού θα πάει. Βέβαια φεύγει και σε άλλα κράτη, αλλά εγώ ακούω στις ειδήσεις πολλά κράτη έχουν κλείσει τα σύνορα. Μόνο η Ελλάδα τα έχει ανοιχτά, η Ελλάδα, και τις βάζει μέσα και μένει. Άμα πνάσουν, τι θα κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Πολεμό να ξεφύγει από τον πόλεμο, αλλά γιατί να ξεφύγει από τον πόλεμο. Είναι όλο νεολαία, να καθίσει να πολεμήσει. Δεν πρέπει να καθίσει να πολεμήσει. Πατρίδα τον είναι. Καλά, κρίμα είναι, ναι, εντάξει, κρίμα είναι και αυτοί ανθρώποι είναι, αλλά τόσο τέτοια νούμερα που έρχεται να πάνε στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη περνούν και τσιγκερίζουν πίσω. Ας Γερμανία παγαίνουν για τσιγκερίζουν όσοι έχουν διπλώματα. Είναι γιατροί, καθηγητές, δασκάλοι. Αυτοί κρατούν με τα διπλώματα. Τι υπόλοιποι τσιγκερίζουν πίσω. Μένει, όλη η σαβούρα μένει εδώ, πάει στην Ελλάδα θα μείνει. Όλη η σαβούρα έχει σπάσει και φυλακές, φεύγει φυλακωμένοι, βαρουπινίτες, φωνιάδες. Όλα αυτά τα μούτρα θα μείνουν εδώ στην Ελλάδα. Και θα μας κάνει να νοκάτω, αν πέρασε κανένας χρόνος δυο. Όταν έχει δουλειά, και έχει ένα σπιτάκι, είναι μέσα οι οικογένειες, εντάξει, είναι καλά να καθίσουν οι άνθρωποι. Αλλά καμπόσιν που είναι αλυταράδες, φωνιάδες, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάνει, νομίζω τον είναι πάντα στο κακό αυτοί. Έχει βγει μέχρι 50 βάρκες. Μια μέρα, ε. Μια μέρα. 33 βάρκες σταμάτησε το καράβι. Περνούσε το πουστάλι και σταμάτησε. 33 βάρκες μαζουμένες. Και ήταν το απόγευμα. Και καμιά κοσαριά από το πρωί, γύρω 53-55 βάρκες έβγαν μια μέρα. Πόσες χιλιάδες άτομα. Βάζουν μέσα οι βάρκες, βάζουν 50 άτομα, 60-70 άτομα. Τις βλέπεις και έρχεται μουσκεμα. Οι βάρκες μπλεσμένες. Κάντε μέσα στα νερά, κάντε. Άλλοι πνίγεται. Έχετε βοηθήσει εσείς κόσμο. Τι θα κάνεις, όταν το δεις και πνίγεται η βάρκα και είναι χαλασμένη μηχανή και έχει αέρα. Πες το για το παιδάκι που το ποδοπατήσαν ήδη. Να, και... ένα παιδάκι μέχρι να βγουν όξο το σκοτώσαν. Ποιος θα βγει πρώτος, η γίδη. Η γίδη πατήσαν το μωρό, ένα μικρό, δικό τους. Να προλάβει να βγουν όξο, λες και δεν θέλαν να βγουν. Πατήσαν, πας στο μωρό και το πεθάναν. Καλό το καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι εδώ είμαστε. Αλλά το χειμώνα είμαστε δράμα. Έρχεται η θάλασσα ζωντανές από εδώ με φουρτούνα μεγάλη, με 9 μποφόρ, 8, 9, 10 μποφόρ, 11. Έρχεται η θάλασσα απ' έξω και σκούν και έρχεται μέχρι μέσα το λιμάνι. Ε? Πού να βγεις, αυλιάξεις. 9, 10 μποφόρ. Και τι κάνετε όταν τους βλέπετε να έρχονται έτσι? Τι να κάνουμε. Είναι... Όταν είναι χαλασμένη και χαλάσει μηχανή και έχει αέρα, παγιάνομαι και τις βοηθούμε. Πατήσατε το κάνανε. Δένομαι το βάρκα, αργά-αργά το μηχανή, σιγά-σιγά. Να μην παλαμουκάρει. Και τις παγιάνομαι γυαλό και βγαίνουν έξω. Τι να τις κάνεις άλλο. Μα ό,τι μπορούμε κάνουμε για να μην πνιγούν. Δυνάμε να δείτε εκεί. Yeah, they're getting quite far apart, but there's one just right next to that, some sort of village. Yeah, and the other one is
just right next to the place with the tower. Yeah, the two that aren't being. Yeah, they're just going about, but okay. To me it looks like they're traveling parallel to the shoreline. Uh-huh. They're not traveling over. They've probably seen the coast guard, I think. Yeah, but like one of these white boats, it came in the middle of those two refugee boats. Oh, right. So there's some sort of. Maybe they're just locals, though. Maybe rather than. So, but it's so strange. No, I don't. I think they prioritize to get to the reef. So how many are still going now? I don't think any. Oh, they all been stopped. I can't see any moving, but I didn't notice because there were two boats going west, and I didn't see that last one getting stopped. Yeah, den redningsskøyta ser på den. Ja, det første transportskipet. Fra venstre. Yes. Litt mot høyre, mener du? Høyre, se høyre. Er det den der? Ja, ja, men er ikke den oppe på land? Ja, det lurer på det. For det som var så jævlig stor og svart, liksom. Det så ut som det drev og bært den ned til sjøen. We have very strong binoculars, eh? Yeah, we do. We see them on the shore, on the other, when they're standing there. The guard stops every boat now. Many people have tried coming, but they just drive around with boats and take them back. So you see them coming, you're ready to receive them, eh? Yes, then we just take our car and drive to the beach they will arrive at. How long have you been here, Martine? 2 weeks. Uh-huh. Yeah. How do you feel being here? I think I'm ready to go home. It's really hard being here. It's long days and it's hard. So, but I feel we're doing a great job, though. It's really important, but I think 2 weeks is enough. You mean also psychologically? Yeah, absolutely. Now it's the good weather and people are happy when they come, but last week the weather was really bad and people were in shock and screaming and really cold, so it was a hard first week. And now the people mostly come at night, so it's very long days and yeah. Everyone is doing it. Πήγες από εδώ το 59? Ναι, στη Γερμανία. Γύρισα το 97 πίσω. 35 χρόνια έκανα εκεί. Δούλευα, είμαι επιστάτης οικοδομίας. Δρόμο κάναμε. Σε ποιο μέρος? Μπόχομ, Ρόγκιμπι. Εγώ έφυγα από εδώ συστημένος. Πέρασα με γιατρία, πήρα στις γιατρία. Εμένα με κόψαν ένα μήνα για τα δόντια. Να στάσω τα δόντια και μετά να πάω. Μάλιστα. Όπως έκανα στρατιωτικό, από πάνω μέχρι κάτω, στις χειμώνες, εξετάζει. Ναι. Μη είπα. Τα φας κανεαγγείς τα φας. Πού τους βλέπεις να περνάνε, πώς νιώθεις? Λυπάσαι, αλλά τι να κάνεις. Είναι όπως ήταν ότι ο Μόσα με την Τουρκία που ήρθαν εδώ. Τα ίδια είναι και τώρα αυτοί. Α, εννοείς το 22 τότε. Ναι.